ψηφίζουν άρον-άρον και σηκώνουν και φεύγουν. Είναι άδικη η πολιτική τους και είναι και προκλητική για τους πολίτες. Υπάρχει κάποιος δόλος στο σύνολο της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κοινωνία αιμορραγεί και οι βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού ψήφισαν σκληρά μέτρα για τους Έλληνες πολίτες, όπως την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των συντάξεων, ψήφισαν παράλληλα και τη φοροελάφρυνσή τους. Με ένα δωράκι που φτάνει για κάποιους μέχρι και τα 2.000 ευρώ, βουλευτές αιρετοί και κάθε πολιτικό πρόσωπο θα πληρώνουν από εδώ και στο εξής μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης κατά 8%. Ωφελημένη από τη διάταξη είναι κάθε πολιτικό πρόσωπο και πιο συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί του, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές δήμαρχοι, αλλά και οι διοικητές ανεξάρτητων αρχών. Ο δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου Γιώργος Παλετσάκης εξηγεί στην Κάμερα των Αποκαλυπτικών και στο Σταύρο Νικολάου το πλαίσιο μέσα από το οποίο πέρασε κάτω από το τραπέζι η συγκεκριμένη διάταξη. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε αποφάσισε να αλλάξει την κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Πήρε λοιπόν αυτό το καθεστώς και το κατήργησε για τους πολιτικούς. Αυτό το καθεστώς, το οποίο ήταν βαρύτερο για αυτούς, για τους πολιτικούς, το κατήργησε και τους εξομοίωσε με τους υπόλοιπους φορολογούμενους όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή, τους μείωσε την επιβάρυνση ουσιαστικά από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η διαφορά που οι πολιτικοί θα δουν στην τσέπη τους αντιστοιχεί από 1.050 έως 2.000 ευρώ λιγότερα από όσα έδιναν. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας ότι οι βουλευτές δεν ζήτησαν τη μείωση, αλλά αυτή ψηφίστηκε από την κυβέρνηση μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ρίχνοντας παράλληλα το μπαλάκι στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Το 2014 η εισφορά αλληλεγγύης ήταν για τους πολίτες 4% και για τους βουλευτές 5%. Υπήρξε μία νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης Σαμαρά, όπου αυτό το κατέβαζε στο 3,5%. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αντίθετα, το 2015 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης πήγε στο 8%. Πράγματι, οι βουλευτές έχουν κάποιες φοροελαφρύνσεις στην εισφορά εισοδήματος, στην αποζημίωση δηλαδή που παίρνουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συνολικά όλα τα κόμματα και να δούμε πράγματι να κάνουμε κάποιες αλλαγές ώστε πραγματικά να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των βουλευτών και των υπόλοιπων πολιτών όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος. Το πήγε να περαστεί ωστόσο στη δημοσιότητα σαν ένα δωράκι που πήγαν να κάνουν τα πολιτικά πρόσωπα στον εαυτό τους. Δεν υπήρχε κανένα δωράκι πλέον φορολογία εισοδήματος για όλους τους πολίτες, είτε είναι βουλευτές είτε απλοί πολίτες, επιβάλλεται ανάλογα με τα εισοδήματα, με το φόρο εισοδήματος που έχει ο καθένας. Όπως ήταν φυσικό, μετά το σάλο που προκάλεσε το δημοσίευμα, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και αιρετών προσώπων που καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια ευκολία με την οποία την ψήφισε. Πιστεύω ότι ουσιαστικά δεν βοηθάει καθόλου πράγματα. Επικοινωνιακά φύγει το κύρος μας την δεδομένη στιγμή όλων των αιρετών. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ ταπεινά την κυβέρνηση να το αποσύρει τάξη. Εφόσον λοιπόν έγινε εκπαραδρομίες, δεν είναι τίποτα δύσκολο να αποσυρθεί και να τελειώνουμε. Να ζητηθεί και ένα συγγνώμη από την κοινωνία, διότι πραγματικά δεν ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη, και να τελειώνουμε. Δεν είναι ωραίο πραγματικά. Είναι κάτι πολύ κακό. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά δεν σταματάει να μας εκπλήσει με τίποτα από όσα κάνει. Είναι μια τελείως ακατανόητη, τόσο ουσιαστικά όσο και σημειολογικά απόφασή της. Εμείς καταψηφίσαμε την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στους βουλευτές και στα πολιτικά πρόσωπα και αυτό είναι ξεκάθαρη θέση μας, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια εποχή, σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υποφέρει με τόσα μέτρα και με την υπερφορολόγηση, είναι αδιανόητο
αυτονόητο το πολιτικό σύστημα, αυτή η κυβέρνηση, να κάνει ελαφρύνσεις στην εισφορά αλληλεγγύης στα πολιτικά στελέχη. Αυτό είναι κάτι παντελώς αδιανόητο. Ο Γιώργος Παλιτσάκης, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το σκάνδαλο της προκλητικής φοροελάφρυνσης των πολιτικών προσώπων, τονίζει ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα προκαλούν ερωτηματικά, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθούν. Εσάς οι εξηγήσεις που έδωσαν οι πολιτικοί σας έπεισαν? Όχι. Δεν ξέρουν πολύ καλά την νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι πολλά νομοσχέδια και πολλές διατάξεις ψηφίζονται από τους βουλευτές χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι τι ψηφίζουν. Στην πρεμούρα τους εκεί να προχωρήσουν τα μέτρα να γίνει αυτό που τους απαιτούν οι δανειστές, τα ψηφίζουν άρον-άρον και σηκώνουν και φεύγουν. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Όταν είναι βεβαίως να ψηφίσουν κάποια άλλα μέτρα, τα οποία αφορούν την πάταξη του λαθρεμπορίου, την πάταξη της φοροδιαφυγής κλπ. Αυτά τα μέτρα μέχρι να φτάσουν στη Βουλή μπορούν να κάνουν και 3 και 4 και 5 και 10 χρόνια. Εκεί δεν υπάρχει πρεμούρα στους πολιτικούς.